θέλετε λίγο να μας δώσετε το στίγμα της εξηγήσεώς σας αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Αναφορικά με την απουσία συζήτηση που θα γίνει εδώ. Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι κάθε 19 Μαΐου οι κυρίες Ελληνοπονδοί γιορτάζουν. Τιμούν την επέτειο, ας πούμε, της ηλεκτρονίας που επισυνέβη την περιοχή της Ελληνοπόντου. Και επειδή και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το θέμα της ηλεκτρονίας του Πόντου, πρόταση και των ανθρώπων που κάλεσα και δική μου ήταν κοντά στο θέμα της ηλεκτρονίας που θα γίνει σύντομη αναφορά, να γίνουν και άλλα ζητήματα να συζητηθούν, να ενημερωθεί ο κόσμος σχετικά με την ιστορία της εποχής, της περίοδου εκείνης. Δεδομένου ότι το Κυπριακό δεν έχει μόνο Κυπριακό ως δείπνα, ως μεσελέ που το λένε οι Τούρκοι, ως σωρούν που το αναφέρουν οι Τούρκοι, δεν έχει μόνο τον άξονα της γειτονίας, αλλά και ένα σωρό άλλες παραμέτρους. Ο Κυπριακός δείπνα περιέχει τη Μητροπόλη του Πόντου, την παιδεία το σύστημα της δικαιοδοσίας του Πόντου, περιέχει το αντάρτικο του Πόντου, ένα σωρό ζητήματα είναι από την οικονομία στον Πόντο, η οποία ήταν λοιπόν προσωπική, για τα οποία θα μπορούσε να συζητήσει ώρες ολόκληρες αφιλίωτες για να τηρηθεί η παράδοση και για να τηρηθεί η γνώση της ιστορίας και κυρίως εκ μέρους των νέων γενιών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, σήμερα θα αναφερθώ στα κεφάλαια αυτά για να κυρίως θα διαθέσουμε και ένα χρόνο για ερωτηματολόγιο των θεατών, ας το πούμε έτσι, που θα δίνουν το ζητήμα μας, για να ενημερωθούν για τα ζητήματα αυτά. Ειδικά η δική μου πρόσκληση εδώ αναφέρεται στο γεγονός ότι πηγάζει μάλλον το γεγονός ότι γνωρίζω την τουρκική γλώσσα πάρα πολύ καλά. Έχω πάει πάρα πολλά ταξίδια στην Τουρκία, έχω αποκτήσει μεγάλες δυνατότητες επαφής και με τουρκικές αρχές και με παράγοντες της περιοχής, ειδικά του Ευθύνου Πόντου. Έχω δώσει παρόμοιες συνεντεύξεις πάρα πολλές στο τουρκικό τύπο και τηλεόραση εκείνη την Τουρκία. Και ο κόσμος θέλει να μάθει ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Είναι γνωστό ότι η ελληνική βιβλιογραφία έχει καλύψει το αντικείμενο χρόνια ολόκληρα και ήδη άρχισαν σιγά σιγά να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Θα ήταν λοιπόν δίκαιο, ορθό και σωστό να μάθει ο κόσμος το τι σκέφτεται και η άλλη πλευρά. Για το κοντιακό ζήτημα δεν είναι ζήτημα ενός λαού, ενός έθνου. Είναι ζήτημα που ακουμπάει σε δύο λαούς, σε δύο έθνους. Διότι εάν δεν υπήρχε η άντρα φάρα, η άντρα φάρα δεν υπήρχε ποτέ κοντιακό ζήτημα. Επειδή υπάρχει ακριβώς και η άλλη πλευρά, η οποία έχει τις δικές της απόψεις, τις δικές της θέσεις, την δική της ανάλυση, κάνει τις θέσεις για αυτά τα γεγονότα, θα πρέπει να δούμε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε δίκαιο. Αυτοί έχουν δίκαιο. Γίναν τα γεγονότα, δεν γίναν τα γεγονότα, γίναν όπως τα λέμε εμείς, γίναν όπως τα λένε αυτοί. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος της Κομωτινής σήμερα και σε αυτά θα αναφερθώ. Τι λέει λοιπόν η απέναντι πλευρά? Α, εάν από τώρα θέλετε να σας πω, να σας πω λοιπόν ότι η απέναντι πλευρά αρνείται καθ' όλο αυτό το γεγονός της γενοκτονίας στο εκτός, στα λόγια δίθεν γενοκτονία, η οποία σκέφτεται τους Έλληνες. Ο τουρκικός λαός έχει μείνει στην άγνοια του, δεν είναι θέλησε το ρεζίμ, το καθεστώς να ενημερώσει τον κόσμο στο τι ακριβώς συμβαίνει. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν αυτά και βεβαίως οι διαρροπείς και οι παλιοί γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει τα παιδιά του αυτή. Και επειδή κάνετε χρόνια ολόκληρα το ζήτημα αυτό κάτω από το τραπέζι, είναι φανερό ότι δεν θέλουν να γίνουν και συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Μία γενοκτονία των Αρμενίων ως υπάρχει σήμερα, μία γενοκτονία, αν ακολουθήσει μία δεύτερη γενοκτονία των Ελλήνων, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα βάρος υπερβολικά βαρύ στην πλάτη των Τουρκών, γιατί μετά σε αυτές τις γενοκτονίες προστίθεται και οι Ασσύριοι, οι Σουριανοί, οι οποίοι έχουν το δικό του πρόβλημα και το γνωρίζουν την ιστορική, αυτά βέβαια. Φοβούνται βεβαίως τη μία γενοκτονία που έχουν κτλ. Οπότε το πράγμα παρατραβάει. Από αυτή τη μία αντιλαβία η Τουρκία και δεν θέλει να γίνει καμία κουβέντα για αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε το θέμα αντιμετωπίστηκε και με την πρόσφατα με τη Γαλλική Βουλή, όπου ψηφίστηκε με την γενοκτονία, αλλά αντέδρασαν δύο για το ζήτημα αυτό και αναγκάστηκε για δεύτερη φορά νομίζω να κάνει πίσω η Γαλλική κυβέρνηση στη Γαλλική Βουλή. Αντιδρούν σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα. Τη δημοκρατία του Πόντου, που έχουν άποψη για το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα των εκτοπισμών, των ιστοριών. Έχουν άποψη για τα ζητήματα αυτά, τα οποία αρνούνται. Και βέβαια προσπαθούν εντός εισαγωγικών να φορτώσουν τις ευθύνες για τα ζητήματα αυτά στην ελληνική πλευρά. Ιδίως με το αντάρτικο, τον Πόντο, τον δυτικό Πόντο, την περιοχή Βάφρας, σαν ψούντος. Αλλά βέβαια τα πράγματα δεν είναι έτσι.
ενώ γίνονται κάποιες ιστορικές αναφορές ίδιες όπως εμείς τις ξέρουμε, πραγματικές εμείς, η ερμηνεία αυτών των γεγονότων είναι διαφορετική από εμάς τον τρόπο. Αλλιώς τα μην έχουμε εμείς, αλλιώς τα μην έχουμε οι Τούρκοι και πάει λέγοντας. Και όπως είπα για κάθε κεφάλαιο υπάρχει μια άποψη στο θέμα αυτό. Δυστυχώς οι Τούρκοι χρόνια ολόκληρα παίξαν τα γεγονότα αυτά, αλλά ήδη γίνεται ανοιχτή συζήτηση πια. Εγώ για παράδειγμα έχω πάει 17 φορές στην Πάφρα της Αμισούντας. Γνωρίζω κόσμο εκεί, αρχές, κοινωνικά καταξιωμένους ανθρώπους, επιστήμονες, καθηγητές, πανεπιστήμια κλπ. Και συζητάμε για τα ζητήματα αυτά, πλέον ανοιχτά. Ήρθε η ώρα να συζητάμε για τα ζητήματα αυτά ανοιχτά. Φανερά, μεταξύ μας. Και τους τώρα τις περιπέτειες της δικές μας και μου λένε και κοινές απόψεις δικές μου. Κανένα πρόβλημα. Τώρα πλέον δεν διστάζουν οι Τούρκοι της Πάφρας παράδειγμα να πούνε και αυτό το σπίτι είναι ρουμ, ρωμαϊκό, και αυτό το σπίτι είναι ρουμ, και αυτό το σπίτι είναι από εσάς. Που έμεινε κατάλοιπο και αυτό το σπίτι κατάλοιπο. Παλιά δεν το λέγανε. Δεν λέγανε ότι αυτό το σπίτι είναι κατάλοιπο. Ο απλός κόσμος. Βεβαίως, τώρα το λένε. Αυτό είναι κατάλοιπο ελληνικά. Το ομολογούν. Όταν το 87 πήγα εγώ για πρώτη φορά τότε στην περιοχή εκείνη, του φίλου μου, τα κοριτσάκια 17-18 χρόνια που πήγαν στο πανεπιστήμιο και ο πατέρας μου έλεγε και αυτό είναι λίγο, και αυτό είναι λίγο, και αυτό είναι λίγο, και αυτό είναι λίγο, τα κοριτσάκια κοιτάγανε με το στόμα. Γιατί δεν είχαν ακούσει ποτέ για την ιστορία του τόπου του, ότι εκεί υπήρχαν Ρωμοί, υπήρχαν Έλληνε. Και όλο αυτό σιγά σιγά έχει τελειώσει. Αρκεί να σα πω ότι προχθέ, μέχρι την Παρασκευή, είχα μια κοινή συναυλία στον τόπο μου, στο Κυριακή, από όπου κατάγουμε, του τοπικού μουσικού μα συλλόγου, με τον μουσικό συλλόγο του Λοζάνη Μπαντιλερή Βακφού, του Ιδρύματος Ανταλλαξίσμων της Λοζάνης. Εδώ έχει την Κωνσταντινούπολη. Και αρχίζω να σας πω ότι στο πνεύμα της φιλοξενίας, του αγκαλιάσματος των δύο λαών, του χώρου της κοινής μουσικής συναυλίας, ελληνικά τραγούδια από τα τραγούδια του. Από τα 12 τραγούδια τα 10 ήταν ελληνικά. Και δεν ήταν τέτοια το μήνυμα να ακούσει ο κοινωνικός λαός 5 τραγούδια ελληνικά. Πίσω από αυτά υπήρχε το μήνυμα της αδέρφωσης, της φιλίας των λαών, της ειρήνης μεταξύ των δύο λαών, διότι εμείς δυστυχώς οι δύο λαοί μεταξύ μας υποφέραμε από σωλία πολέμων. Αυτά εδώ προσπαθούμε να υπερφυρίσουμε με την λεγόμενη διπλωματία των λαών. Ας πούμε λοιπόν μια διπλωματία σε πρώτο επίπεδο των λαών, λοιπόν, σε δεύτερο επίπεδο θέλουμε να την προλάβουμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, και το πετύχαμε αυτό σε σημαντικό ποσό. Πολύ σημαντικό ποσό. Και σε τρίτο βαθμό η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με το λαό να προχωρήσει προς τα πάνω από την κυβέρνηση και να δώσει το μήνυμα του μη πολέμου, το μήνυμα της υγείας, το μήνυμα της εργασίας, το μήνυμα της ειρήνης μεταξύ των λαών. Να μην επαναληφθούν αυτά τα ζέρω τα οποία έχουν επαναληφθεί, γιατί οι νέες γενιές θα πληρώσουν την ύφεση και δεν το θέλουν αυτό.